παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε τέλειο, φανταστικά, ιδιοδρομερά. Τι κάνετε, βρε παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα είπα να σας ανοίξω ένα καινούριο vlog, μιας που είναι Κυριακή και έχω πάντα πάρα πολλά πράγματα να κάνω αυτή την ημέρα και να σας πάρω μαζί μου και τις επόμενες 1-2 ημέρες. Σήμερα που λέτε, από όσο βλέπετε κι εσείς, έχω σχεδόν ετοιμαστεί, είμαι σχεδόν έτοιμη. Θα πάω αρχικά για ένα καφεδάκι, θα σας πάρω μαζί μου με τον κολλητό μου και μετά έχουμε δουλίτσα, έχουμε να κάνουμε μερικές δουλειές στο σπίτι και το βράδυ έχω κλείσει μια θεατρική παράσταση, η οποία θεατρική παράσταση την έχω κλείσει ένα μήνα πριν, αλλά που να ήξερε ότι θα είναι σχετική με το παρόν, με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και μιλάω σχετικά με τη λίστα του Ντίντι που βγήκε στη δημοσιότητα και γίνεται χαμός. Η θεατρική παράσταση που έχω κλείσει είναι σχετική με το σωματεμπόριο, δηλαδή αναλύει αυτό το θέμα, αναλύει τη σκληρή αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξω βέβαια σε αυτήν την παράσταση, γιατί είμαι τραγικά ευαίσθητη. Τέλος πάντων, αυτή η παράσταση που λέτε έχει μέσα αληθινές ιστορίες με μυθοπλασία και αναλύει αυτό το θέμα. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, είναι στο θέατρο Άνεσης και σας προτείνω σίγουρα να πάτε να τη δείτε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, θα σας πω και την άποψή μου για την παράσταση μόλις τη δω. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω. Βέβαια, είναι πολύ σκληρή η παράσταση από όσο έχω καταλάβει, από όσο έχω διαβάσει. Δεν τη λες αισιόδοξη από όσο έχω καταλάβει, απλά σου βγάζει τη σκληρή αλήθεια χωρίς καμία αισιοδοξία από όσο κατάλαβα και από τις κριτικές και από όλα αυτά που έχω ακούσει. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και πιστεύω ότι πολλές φορές συμβαίνει δίπλα μας, συμβαίνει σε ανθρώπους που μπορεί να είναι δίπλα μας και να μην το έχουμε καταλάβει καν. Οπότε θέλω πάρα πολύ να δω αυτή την παράσταση. Θα σας πω πώς πήγε στο τέλος αυτής της ημέρας λογικά, γιατί θα πάω σήμερα το βράδυ. Τώρα λοιπόν θα σας κλείσω και σας ανοίγω σε ένα δευτερόλεπτο για σας από εκεί που θα πάω για καφεδάκι και θα τα πούμε πάλι μετά. Κατεβήκαμε για καφέ σε ένα μαγαζί κοντά στο κέντρο που λέγεται Mama Says, οπότε καθίσαμε εκεί πέρα για ένα γρήγορο καφεδάκι. Επειδή εγώ δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, επειδή σήμερα Κυριακή δουλεύω και μετά αποφάσισε ο κολλητός μου να πάμε σε ένα μαγαζί με κοτόπουλο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε από το background. Αυτό το μαγαζί που λέτε έχει φοβερή διακόσμηση, εντάξει, εγώ ξετρελάθηκα και είπα να σας το δείξω. Πάρα πολύ ωραία ήταν η διακόσμηση, μου άρεσε πάρα πολύ. Και που λέτε, εγώ κρατήθηκα να μην φάω γιατί έχω φαγητό στο σπίτι και ήταν πάρα πολύ κρίμα. Οπότε κρατήθηκα, μην είχε και με εδώ τι θέλω να σας πω. Έφαγε ο κολλητός μου chicken nuggets με πατάτες τηγανιτές και θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η μερίδα έκανε κάτω από 6 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομικό μαγαζί και είχε σχετικά πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έχω επιστρέψει σπίτι εδώ και κάνα μισάωρο και έχω λιώσει εδώ πέρα στον καναπέ. Δεν θέλω να κουνηθώ, αλλά έχω πεθάνει της πείνας και πρέπει να μαγειρέψω. Θέλω να μαγειρέψω και 2 φαγητά, γιατί σήμερα το βράδυ θα αργήσω πάρα πολύ να γυρίσω, γιατί σε κανένα 2 ώρες δουλεύω, σε 2-3 ώρες πρέπει να φύγω από το σπίτι. Οπότε πρέπει να μαγειρέψω και για αύριο, γιατί αύριο θα έχω όλη μέρα σχολή τη Δευτέρα, περίπου όλη μέρα, κυρίως το μεσημέρι και το πρωί, θα γυρίσω το απόγευμα αργά. Οπότε θέλω να μαγειρέψω για να πάρω φαγητό μαζί μου στη σχολή και θέλω να μαγειρέψω και σήμερα που έχω βγάλει να ξεπαγώσω γαρίδες. Βγήκαν πάρα πολλές όμως οι γαρίδες. Έχω ξεπαγώσει ένα σακουλάκι γαρίδες και δεν ξέρω ποιος θα τα φάει όλα αυτά. Τέλος πάντων, προς το παρόν θα κάνω τις γαρίδες που θέλω να φάω τώρα με λίγο ρύζι. Θα τις κάνω ψητές στο φούρνο και θα μαγειρέψω και για αύριο μόλις φάω. Ή ταυτόχρονα καλύτερα, αναλόγως θα δείξει. Θα πρέπει να πλύνω όλο το χάος που θα δημιουργήσω, γιατί όλοι ξέρουμε εδώ πέρα ότι ένα πράγμα να κάνω, τα κάνω όλα χάλια μες στην κουζίνα. Οπότε πρέπει να καθαρίσω μετά όλο το χάος και να φύγω τρέχοντας για τη δουλειά. Στο μεταξύ, εγώ έχω ένα πρόβλημα σήμερα. Πριν ένα μήνα που είχα κλείσει τη θεατρική παράσταση, είχα ξεχάσει ότι σήμερα δουλεύω και έτσι θα τελειώσω 8.30 και θα πάρω ταξί για να πάω στη θεατρική παράσταση. Οριακά θα τσακιστώ να πάω για να μην αργήσω. Οπότε μου το που τελειώσει τη δουλειά, απλά θα καλέσω ταξί για να πάω γρήγορα στην παράσταση, αλλιώς θα την έχανα. Δεν το θυμόμουν ότι δούλευα σήμερα. Έγινε ένα μπέρδεμα, αλλά εντάξει, τα βρήκαμε όλα καλά. Μια χαρά, θα πάρω ταξί. Δεν έχω καμία όρεξη στο μεταξύ να μαγειρεύω, αλλά ξέρω ότι αν δεν το κάνω. Καλά, τώρα για τώρα θα μαγειρέψω. Δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω για αύριο, 2 φαγητά. Αλλά ξέρω ότι αν έρθει το αύριο και δεν θα έχω τίποτα να φάω, θα λέω άβανες, δεν μαγείρεψα, μαγείρεψες χθες. Θα το μετανιώσω πικρά. Οπότε θα σηκωθώ να μαγειρέψω, αν και δεν έχω καθόλου όρεξη να μαγειρέψω 2 φαγητά. Τέλος πάντων, από πάνω 3 η ώρα το μεσημέρι έχει καρφώσει όλο το σπίτι. Δεν υπόνο με το τρυπάνι, δεν ξέρω με το τρυπάνι. Μία με το τρυπάνι, μία με τον τοίχο, δεν ξέρω τι βαράει. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι γείτονές μου. Τώρα που λέμε και για γείτονες, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα,
3 η ώρα το μεσημέρι, λες και δίνουν ραντεβού από πάνω και γίνεται της τρελής, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα ζευγάρι νομίζω από πάνω μου, μεγάλο ζευγάρι βέβαια, και καθημερινά με το που γυρνάει αυτή από τη δουλειά 3 η ώρα το μεσημέρι γίνεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε, της τρελής. Δηλαδή αν σας βγάλω κάποια στιγμή, αν σας ανοίξω την κάμερα κάποια στιγμή, το πόσο ακούγονται είναι λες και είναι μέσα στο σπίτι μου. Ειδικά αν έχω ανοιχτό το παράθυρο του μπάνιου, γίνεται της τρελής. Κάθε μέρα όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, με το που γυρνάει αυτή από τη δουλειά, γίνεται χαμός, ακούγεται όλη η πολυκατοικία. Και πλέον έχει σταματήσει η πολυκατοικία να τους κάνει και παράπονα, γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και η αστυνομία έχει έρθει πάνω από 3 φορές και χαρτιά τους αφήνουν και το ένα και το άλλο, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είμαστε ένα τρελοκομείο εδώ πέρα γενικά. Και τώρα αυτή που χτυπάει, αν το ακούτε, αυτή είναι πάλι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ήδη το μετανιώνω που δεν έφαγα έξω σήμερα. Έπρεπε να φάω κι εγώ σε αυτό το μαγαζί που έφαγε ο Ζαχαρίας, τέλος πάντων. Πείτε μου εσείς τα νέα σας, ρε παιδιά, πώς περνάτε Σαββατοκύριακα, τι κάνετε εσείς τα Σαββατοκύριακα, πώς περνάτε. Εγώ όπως το βλέπετε τώρα, δηλαδή πάνω κάτω είναι τα Σαββατοκυριακά μου, συν λίγο καθαριότητα στο σπίτι κτλ. Σίγουρα θα βγω έτσι καμιά βόλτα για ένα καφεδάκι τις Κυριακές, θα πάω και ένα θέατρο, ένα φαγητό. Αυτά είναι τα Σαββατοκυριακά μου. Δεν κάνω τίποτα τρομερό και δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε ναι, σας κλείνω και σας ανοίγω πάλι από την κουζίνα μου δυστυχώς. Άρχισα να φτιάχνω τις γαρίδες μου. Οι γαρίδες χρειάζονται μόνο 10 λεπτά στο φούρνο. Έβαλα διάφορα μπαχαρικά. Διάφορα, σχετικό είναι αυτό. Έβαλα πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, λίγο λαδάκι και όλο αυτό. Και αυτό είναι όλο. Έφτιαξα πολύ λίγο ρύζι και έτοιμες και οι γαρίδες μου. Βγήκανε υπερβολικά πάρα πολλές. Τέλος πάντων, έτοιμο το μεσημεριανό μου. Έφαγα το μισό και το άλλο μισό θα το φάω. Και ταυτόχρονα άρχισα να φτιάχνω και το φαγητό μου για αύριο. Τρεις ώρες νωρίτερα κάπου εκεί πρέπει να είναι. Από το τρομερό μου μπάνιο, ετοιμάζομαι τώρα για δουλειά. Δεν θέλω να πάω σήμερα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και τώρα θέλω λίγο να φρεσκαριστώ, να το πω. Ούτε που είχα βαφτεί το πρωί, απλά θέλω να βάλω λίγο ρούς, κάτι να βάλω, να ζωντανέψω λίγο το πρόσωπό μου, γιατί νομίζω ότι έχω μαύρους κύκλους. Δεν νομίζω, τους βλέπω live. Πρώτα απ' όλα, πάμε να χτενιστούμε για να γίνω χάλια. Κοιτάξτε τώρα πόσο χάλια θα γίνω αυτόματα μου, το που θα χτενιστώ. Αλλά μετά εντάξει, θα φτιάξουνε. Χάλια, κοιτάξτε εδώ χάλια, τώρα θα φουντώσουνε. Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να χτινιστώ, τι να κάνουμε. Χτινίζομαι όλη μέρα και πάλι μπλέκονται τα μαλλιά μου, πρέπει να πάω για κούρεμα. Καλά, όταν λέω για κούρεμα εννοώ να τόσο εδώ πέρα, τέτοιο κούρεμα, αυτό το κούρεμα πρέπει να κάνω, γιατί έχουν σπάσει λίγο οι μύτες μου, έχει περάσει καιρός που έχω κουρευτεί και έχουν σπάσει οι μύτες μου. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καθόλου μα καθόλου ψαλίδα, γιατί δεν ισιώνω ποτέ τα μαλλιά μου και τα λοιπά, τα προσέχω πάρα πολύ. Οπότε θέλω να πάω τώρα στην καρδίτσα τον άλλο μήνα μάλλον, γιατί αυτό το μήνα δουλεύω όλα τα Σαββατοκύριακα, να κουρευτώ λίγα ίσα τις μύτες. Αυτό, μην φανταστείτε. Για να χτενίζονται εύκολα και να μην κολλάει η χτένα εδώ πέρα κάτω όταν σπάνε τρίχες, εδώ πέρα η χτένα αρχίζει και κολλάει, οπότε σιγά σιγά αρχίζει και μου κολλάει και καταλαβαίνω έτσι ότι θέλω κούρεμα. Εν τω μεταξύ αυτό το φρεσκάρισμα που θα κάνω είναι απλά να βάλω λίγο ρούζ ακόμα. Ένα update και για τα πινέλα που είχα πάρει, αυτό εδώ πέρα το πινέλο που το πήρε για το ρουζ είναι φοβερό. Ένα μου βγήκε επιτυχία που λέτε παιδιά, θα σας το δείξω σε λίγο. Όλα μου βγήκαν πάρα πολύ επιτυχημένα τα πινέλα. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο που σας λέω, είναι το προηγούμενο βίντεο, θα σας το έχω βάλει κάτω στην περιγραφή, που σας έκανα haul πινέλων που έχω αγοράσει. Και που λέτε αυτό το πινέλο που κρατάει εδώ πέρα, το πρώτο που σας είχα δείξει, νομίζω αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο, είναι φοβερό, βάζει πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα και τα υγρά και τα πουδρένια και μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις εσύ πάρα πολύ εύκολα. Γενικότερα με τη MAC είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ειδικά στα πινέλα, αυτή η MAC έχει τα αγαπημένα μου πινέλα. Επίσης έχω αποφασίσει σχετικά με τα πινέλα, από εδώ και πέρα όταν θα πάω κάποιο ταξίδι ή θα φεύγω γενικότερα από το σπίτι, θα παίρνω 2 πινέλα μαζί μου οικονομικά για να μην τα χάνω, γιατί είναι κρίμα όπως μου είπε και μια άλλη κοπέλα. Να κάθομαι και να τα χάνω. Οπότε συμφωνώ μαζί της και από εδώ και πέρα απλά θα παίρνω 2 πινέλα μαζί μου και πιο οικονομικά και αυτά τα πινέλα που μου αρέσουν και είναι τα αγαπημένα μου και κοστίζουν περισσότερα από κάποια άλλα θα τα αφήνω στο σπίτι για να μην τα χάνω και να είμαστε όλοι καλά.
Νομίζω είναι η καλύτερη λύση από το να κάθομαι να τα πληρώνω, να δουλεύω να τα πληρώνω και μετά να τα χάνω. Είναι γελίο. Εντάξει, το πρωί είχα βάλει και λίγο γκλίτερ εδώ πέρα. Δεν νομίζω να φαίνεται. Τώρα θα βάλω λίγο ρούζ να πάρει. Ο Μόλεκ πίνει νερό πίσω. Να πάρει λίγο κάτι το μάτι γιατί έχει τα χάλια του. Στο μεταξύ έχω βγάλει και αυτό εδώ πέρα στο μάτι. Πώς λέγεται, παιδιά, κάπως λέγεται αυτό. Το βγάζω μία φορά το μήνα στις γυναικείες μέρες μας, ξέρετε εσείς. Δεν ξέρω τι ήχου είναι αυτό τώρα που το βγάζω μία φορά το μήνα οπωσδήποτε. Βγάζω αυτό εδώ πέρα που λέτε. Απλά το αφήνω, δεν το πειράζω μέχρι να περάσει. Θα μου περάσει. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς φαίνεται. Χάλια. Τέλος πάντων. Οπότε από ρούζ με εντάξει, έχω βάλει και δηλιακό πριν λίγο. Να βάλω κονσίλερ. Δεν θα βάλω κονσίλερ. Δεν έχω και πάρα πολύ όρεξη να βαφτώ. Και όταν δεν έχω όρεξη να βαφτώ, τι κάνουμε. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα το lip balm από τη MAC που μου τελειώνει. Και έχει μείνει μόνο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Που είναι σαν κραγιόν και τα χείλια παίρνουν φοβερό χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν να έχω βάλει κραγιόν και έχω βάλει απλά ένα lip balm. Και το βάζει και σε ένα δευτερόλεπτο. Ορίστε. Πανέτοιμο. Αυτό ήταν το κραγιόν μου. Οπότε όταν βαριέμαι, αυτό βάζω πάντα. Με έχετε μάθει πια 100 φορές το έχω πει. Το βάζω σε ένα δευτερόλεπτο και τελείωσε και είναι σαν να έχω βάλει κραγιόν. Αλλά εννοείται το παίρνεις μαζί σου γιατί είναι lip balm και φεύγει πιο εύκολα από τα άλλα. Εννοείται αυτό. Οπότε το παίρνω πάντα μαζί μου γι' αυτό και μου έχει τελειώσει μέσα σε ένα 2 μήνες κάπου εκεί νομίζω το έχω και το αποτελείωσα. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Βάφτηκα πάρα πολύ όπως καταλαβαίνουμε. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Νομίζω είμαι εντάξει. Δεν θέλω πάρα πολλά σήμερα γιατί θα είμαι πάρα πολλές ώρες έξω και δεν θέλω να μπουκώσω πολύ. Το μεταξύ το πινέλο που σας έλεγα που δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη, δηλαδή δεν μου έχει κάνει καθόλου δουλειά, δεν αξίζει πιστεύω. Είναι αυτό εδώ πέρα που έχω πάρει το mini brush για foundation. Δεν. Είναι οι τρίχες του τελικά δεν είναι αυτό που ήθελα. Είναι σαν πλαστικές, οπότε όταν κάνεις έτσι το make-up, κάνει γραμμές να το πω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κι εγώ κάτι λάθος, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή δεν απλώνει καλά το make-up όταν το βάζεις ρε παιδί μου. Ποιο make-up, το foundation εννοώ, απλά από μικρή για κάποιο λόγο το foundation το έλεγα make-up και μου έχει κολλήσει και το foundation το λέω make-up, τέλος πάντων καταλάβατε. Και που λέτε αυτό εδώ πέρα το πινελάκι δεν μου έκανε δουλειά, οπότε όλα τα άλλα θα σε στείλω εκτός από αυτό εδώ πέρα που δεν απλώνει καθόλου καλά το foundation, όχι make-up. Δηλαδή χιλίες φορές με το σφουγγαράκι παρά με αυτό, δεν ξέρω βέβαια ίσως κάνω κι εγώ κάτι λάθος, ίσως φταίει η ενυδάτωση της επιδερμίδας, αλλά δεν μου έχει συμβεί με άλλα πινέλα αυτό. Θα το ξαναδοκιμάσω και άλλες φορές για να δω πως κάνω εγώ κάτι λάθος. Άμα θέλετε πείτε μου καμιά συμβουλή για να μην πάει χαμένο. Αυτά λοιπόν, τώρα θα φύγω για δουλειά. Δουλεύω ένα τριωράκι σήμερα. Καλά, πιο πολύ να πας παρά να δουλέψεις. Δηλαδή θέλω μια ώρα να πάω, μια ώρα να γυρίσω και παραπάνω από μια ώρα παρά να δουλέψω. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάνω κάτω. Ένα πεντάωρο θα καθίσω στη δουλειά να πάω, να γυρίσω, να δουλέψω. Και μετά θα σας ανοίξω πάλι από το θέατρο. Οπότε σας κλείνω και τα λέμε πάλι το βράδυ. Τέλειωσα τη δουλειά μου και εκεί πέρα σιγά σιγά άρχισα να κατευθύνομαι προς το θέατρο. Ήταν γύρω στο 20 λεπτό, ένα μισάωρο νομίζω το θέατρο με το ταξί. Οπότε εντάξει, έφτασα εγκαίρως. Τελείωσα τη δουλειά 8 και 20 και ήμουν εκεί 9 παρα 10. Πάλι καλά, γιατί συχαίνομαι να αργώ. Και αυτό λοιπόν είναι το θέατρο, θα σας το δείχνω και απ' έξω. Είναι το θέατρο Άνεσης και κάπως έτσι άρχισε και η παράσταση. Σας δείχνω μόνο αυτό το σημείο που μπορώ να σας δείξω. Μόνο αυτό μπορώ να σας βγάλω, γιατί δεν επιτρέπεται να τραβάμε μέρος της παράστασης. Δεν είναι νόμιμο. Οπότε κάπως έτσι είχε το βράδυ μου. Γύρισα σπίτι, εντάξει, η παράσταση ήταν φοβερή, ειλικρινά. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αν σας ενδιαφέρει γενικά μια παράσταση σχετικά με αυτό το θέμα, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να τη δείτε, είναι υπέροχη. Βέβαια, περιττώ να πω ότι δεν άντεχα σε κάποια στιγμή, δηλαδή ήταν τόσο ρεαλιστικό, τόσο σκληρή παράσταση που λέω θέλω να φύγω, ήμουνα ωριακά στο να θέλω να φύγω. Ήταν η πρώτη φορά που δεν άντεχα. Δεν μας λυπήθηκε ούτε ένα λεπτό ο σεναριογράφος, ούτε ένα λεπτό. Ένιωθα τόσο άβολα με αυτό που έβλεπα, που ειλικρινά δεν μπορούσα να το αντέξω. Αλλά χρειαζόταν να δω μια τέτοια παράσταση. Όλοι ηθοποιοί, ταλαντούχοι, υπέροχοι όλοι, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ούτε έναν. Από τους πρωταγωνιστές μέχρι και από τους ανθρώπους που εμφανιζόταν για ένα λεπτό, ήταν όλοι εξαιρετικοί. Μόνο ένας ήταν γνωστός σχετικά. Δεν θυμάμαι καν πώς το λένε, γιατί έχω χρόνια να τον δω κάπου. Απλά είναι γνωστός φατσικά, τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε δει
αρκετές φορές νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν νέοι που δεν τους είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου στο θέατρο και ειλικρινά ήταν μεγάλα ταλέντα τα παιδιά. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, δεν θέλω να σας κάνω κάποιο spoil. Πηγαίνετε να τη δείτε χθες, σας εγγυούμε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά 2 ώρες εκεί πέρα ήμουνα σχεδόν κολλημένη πάνω τους, δεν γύρισε το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά καθόλου, ήμουν κολλημένη πάνω τους. Η προσοχή μου ήταν μόνο εκεί 2 ώρες. Είναι πολύ δύσκολο για μένα 2 ώρες να μην κοιτάξω πουθενά, να μην σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά ειλικρινά δεν ήθελα να ξεχωρίσω από πάνω τους, ήταν φοβερή όλη η ηθοποίη. Κρατούσαν εκεί πέρα, δηλαδή δεν βαρέθηκα ούτε λεπτό. Εγώ σας προτείνω να πάτε να τη δείτε. Αυτά που λέτε για την παράσταση. Έχω αργήσει να γυρίσω αρκετά και αύριο έχω σχολή, οπότε πρέπει να ξυπνήσω κάπου σε 7 παρά. Οπότε σας κλείνω γρήγορα να πάω για ύπνο, γιατί έχω κουραστεί σήμερα, δεν έχω βάλει ποπό κάτω. Οπότε σας κλείνω και τα λέμε πάλι αύριο. Good morning, τι κάνετε και σήμερα, επόμενη μέρα του vlog. Έχω ετοιμαστεί για σχολή, σας έχω βάλει κάπου πρόχειρα πάνω στην βιβλιοθήκη και κάνω και μητούλες για να φανώ, γιατί άμα κατέβω θα είμαι κάπως έτσι. Τέλος πάντων, σας έχω βάλει λίγο για να σας μιλήσω γρήγορα και να φύγω, γιατί βιάζομαι όπως πάντα. Έχω ετοιμαστεί για σχολή, σήμερα έχω μάθημα 1/3 ώρα και θα περάσω και από τη δουλειά τώρα να κάνω 2-3 δουλίτσες που έχω ξεχάσει να κάνω και θα πάω να τις κάνω τώρα. Οπότε ναι, έχω ετοιμαστεί. Έχω βάλει και κοκαλάκια σήμερα. Τα έψαγνα και πού τα βρήκα. Τα είχε πάρει Brownie πάνω από το μπάνιο που τα είχα αφήσει και τα έβαλε όλα κάτω στον καναπέ. Και όταν έκανα τον καναπέ για να σκουπίσω πιο εκεί, τα βρήκα όλα κάτω από τον καναπέ. Εκεί πέρα ήταν. Άμα έχετε γάτες και ψάχνετε τα κοκαλάκια σας, ξέρετε όλοι που είναι. Τέλος πάντων, και έχω ετοιμαστεί. Αυτά έχω βάλει αυτό εδώ πέρα. Και είναι παντελόνι που δεν θα το δείτε ποτέ μάλλον, γιατί ακόμα δεν έχω καθρέφτη. Οπότε ναι, σας κλείνω και σας ανοίγω πάλι από τη σχολή λογικά, από κάπου εκεί. Τα λέμε σε λίγο! Και κάπου εκεί πέρα έφτασα σχεδόν σχολή. Τι έφτασα, δηλαδή ήμουν απ' έξω και θέλω να σας δείξω το αγαπημένο μου μέρος στη σχολή. Είναι ένα μέρος που έχει μέχρι και αυτόματη τα ίστρα για τα γατάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι pet friendly η σχολή μου. Έχει παντού σπιτάκια για γατάκια μέσα και έχουμε και μέσα γάτες που τις φροντίζουμε, από όσο καταλαβαίνω. Γενικά πολύ pet friendly η σχολή και χαίρομαι πάρα πολύ. Πήρα το καφεδάκι μου, το νεράκι μου και κατευθύνθηκα στο πρώτο μου μάθημα και τελευταίο, γιατί είχα μόνο 3 ώρες εκείνη την ημέρα. Οπότε ναι, κάπως έτσι είχε το μεσημέρι μου. Μόλις επέστρεψα σπίτι, είναι κάπως 6 το απόγευμα, δεν αισθάνομαι και πάρα πολύ καλά, δεν σας μίλησα και πάρα πολύ σήμερα. Δεν είμαι καθόλου καλά σήμερα, ζαλίζομαι, τρέμουν τα πόδια μου. Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά, νομίζω ότι θα πέσω κάτω ειλικρινά, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει τώρα. Έχω βάλει και ζεστά ρούχα, ενώ σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, λίγο ζεστάθηκα, λίγο... Περίμενα πολλή ώρα το λεωφορείο να έρθει, γιατί το πρώτο γέμισε, το δεύτερο γέμισε, οπότε μπήκα στο τρίτο. Και τα έχω φτύσει, δεν ξέρω, ζαλίζομαι, δεν είμαι και πολύ καλά. Θα καθίσω τώρα να φάω κάτι, να ξεκουραστώ λίγο και μετά θα σηκωθώ να κάνω κάποιες δουλίτσες που έχω να κάνω. Θα πιω ένα ντεπών μάλλον, αν και δεν νομίζω να βοηθήσει το ντεπών σε αυτό που νιώθω, δηλαδή... Νιώθω έτσι σαν να είμαι κομμένη, να το πω, σαν να τρέμουν τα πόδια μου. Δεν είμαι και πολύ καλά. Χωρίς να έχω κάνει κάτι τραγικό, εντάξει, λίγο η ζέστη πρέπει να είναι, επειδή έχω ντυθεί λίγο ζεστά, λίγο παραπάνω ζεστά από ό,τι θα έπρεπε σήμερα και μάλλον με επηρέασε. Δεν έχω ιδέα. Οπότε θα καθίσω λίγο να ξεκουραστώ και να φάω, να χαλαρώσω λίγο. Αυτά. Σήμερα το βράδυ υπάρχει περίπτωση να μαζευτούμε και εδώ πέρα να παραγγείλουμε. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει ακόμα. Δεν έχουμε συνοηθεί. Οπότε ναι, θα σας ανοίξω πάλι αργότερα αν έχω νεότερα και αν αισθάνομαι καλά. Που λογικά θα μου περάσει, απλά πρέπει λίγο να ξεκουραστώ, δεν ξέρω, λίγο να συνέρθω, να κάνω ένα μπάνιο, να ηρεμήσω, δεν ξέρω. Οπότε ναι, σας κλείνω τώρα και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Και τι κάνουμε όταν δεν είμαστε καλά σαν μέση Ελληνίδα? Θέλω να μαντέψετε. Ξεκινάμε τις δουλειές εννοείται. Ξεκίνησα με 2-3 δουλίτσες που έχω να κάνω. Έβαλα ένα πλυντήριο και το άπλωσα. Εδώ πέρα αυτό το πλυντήριο μπορεί να πει και πλυντήριο της πετσέτας. Είχε μόνο πετσέτες μέσα, γιατί αλλάζω συχνά πάρα πολύ τις πετσέτες. Και ήθελα μετά να καθαρίσω την τζαμαρία από το μπάνιο, από το ντουζ, γιατί δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Την καθαρίζω μία φορά στις 5 με 7 μέρες, γιατί μαζεύει άλατα κατευθείαν. Με το που θα κάνεις μπάνιο, μετά την επόμενη μέρα έχει άλατα. Οπότε βάζω Viacal. Το χρησιμοποιώ σε όλο μου το μπάνιο το Viacal. Μετά αρχίζω και το τρίβω με ένα βουρτσάκι και το αφήνω ένα ταρτάκι και γίνεται αόρατο. Θα το δείτε και μετά πώς γίνεται. Οπότε ναι, άρχισα να κάνω τις δουλειές μου. Παρόλο που δεν ήμουν καλά, ξεκίνησα να καθαρίζω το μπάνιο. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε δουλειές όταν δεν είμαστε καλά, όπως πάντα, όπως κάθε Ελληνίδα. Οπότε ψέκασα όλο το μπάνιο με Viacal και κοιτάξτε μετά πώς έγινε αόρατο.
Πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστιέμαι που το βλέπω ξανά το βίντεο τώρα και κάνω το voiceover. Οπότε ναι, καθάρισα και λίγο το υπόλοιπο μπάνιο και είμαστε εντάξει από το μπάνιο. Μετά για να συνεχίσουμε να είμαστε καλά και για να καλυτερέψει η υγεία μου, άρχισε να καθαρίζω την κουζίνα μου. Δηλαδή ήταν καθαρή, απλά ήθελα να ψεκάσω τους πάγκους που δεν τους είχα κάνει την προηγούμενη μέρα. Οπότε ψέκασα όλους τους πάγκους με Kleenex και ήταν τέλειο, επιτέλους καθάρισε. Έβγαλα που λέτε βόλτα το μολεκάκι μετά και τελικά ήρθε κόσμο στο σπίτι, παραγγείλαμε που λέτε να φάμε. Και κάπως έτσι είχε το βράδυ μου, παραγγείλαμε μακαρονάδες, καρμπονάρες, πίτσες από το Λαρτιτζιάνο, που είναι η αγαπημένη μου πιτσαρία το Λαρτιτζιάνο. Και είναι η κλασική σειρά που τη βάζω όταν τρώω και γενικότερα μέσα στην ημέρα μου, λατρεύω αυτή τη σειρά, οπότε τη βάζω μετά από χρόνια ακόμα. Η επόμενη μέρα του vlog, έχω ξυπνήσει από τις 7 παρά το πρωί, έχουν περάσει γύρω στις 7 ώρες και τώρα γύρισα σπίτι από τη σχολή. Ήρθα για να σας κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι είμαι λίγο άϊπνη γιατί χθες το βράδυ που σας είχα ανοιχτή την κάμερα κοιμήθηκα τουλάχιστον 2,5 με 3 παρά, οπότε ξύπνησε 7 παρά και τώρα είμαι λίγο άϊπνη να το πω, οπότε θα σας κλείσω αυτό το βίντεο και θα πάω απευθείας για ύπνο. Θα ανοίξω ένα επόμενο βίντεο τις επόμενες ημέρες. Αυτά από μένα λοιπόν, αν θέλετε να με στηρίξετε μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like για support, οπότε από μένα μέχρι την επόμενη φορά, bye!